Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8 για να αναλύσουμε μαζί με τον Νίκο Αλέφαντο και τον Κωστή Ραπτόπουλο όσα είδαμε στην 24η αγωνιστική της Super League 1. Πλέον είμαστε δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Να θυμηθούμε μαζί αρχικά συνοπτικά τα αποτελέσματα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-2, Ολυμπιακός Πανιώνιος 4-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-1, Ξάνθη Λαμία 0-0, Βόλος Αστέρας 0-1, Άρης ΑΕΚ 0-1, ενώ σε λίγη ώρα κλείνει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής. Όφη Ατρόμητος, πολύ σημαντικό μάτς, όπως θα δούμε στην βαθμολογία για την έκτη θέση, όπως έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει 60, ο ΠΑΟΚ 58, η ΑΕΚ 47, ο Παναθηναϊκός 40, αυτές θέσεις έχουν κλειδώσει, δηλαδή για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης έχει 33, αλλά μετά τη χθεσινή του ήττα πρέπει να προσέξει, αφού ο Αστέρας Τρίπολης ακολουθεί με 29, η Ξάνθη έχει 29, ο Όφη 28 με ένα μάτς λιγότερο, ο Ατρόμητος 26 το ίδιο, αφού παίζουν μεταξύ τους, η Λαμία 26, η ΑΕΛ 26, ο Βόλος 26, Πανετολικός 14 και ο Πανιώνιος έχει 10 βαθμούς. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός, Λαμία Άρης, Πανετολικός Πανιώνιος, Ατρόμητος Ξάνθη, Βόλος ΑΕΛ, ΑΕΚ Όφη και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο ντέρμπι ανάμεσα στον δεύτερο και τον πρώτο της βαθμολογίας. Αυτά λοιπόν έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη αγωνιστική. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιαννάκη μου. Γενικά, έτσι ένα γενικό σχόλιο. Ήταν ωραίο. Τι σου άρεσε, διπλό η ΑΕΚ, εύκολα ο Ολυμπιακός. Μ' άρεσε η ΑΕΚ γιατί στο τέλος έπαιξε και το 5-3-2 για να το κρατήσει, ναι, το σκορ. Με τον Οικονό. Άνετα, έξυπνος, πολύ ξύπνιος. Mm-hmm. Καρέρα τον είδα ωραία. Σου λέει κάτσα να το κρατήσω. Πέταξε τον Οικονό μου μέσα. Ναι. Μπράβο. Ολυμπιακός 3 γκολ σε 9 λεπτά. Ολυμπιακός τα κατάκα. Και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός καλός. Γιατί ο Πανετολικός είναι σαν τον Πανιούνιο, ναι, και χειρότερα. Και χειρότερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή του Ραπτόπουλο και να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια και πολλά. Κλείνω τα 52 σήμερα. Αρχίζω και παίρνω να πούμε την τρίτη ηλικία σιγά σιγά. Μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά σε βλέπω. 6 λεπτά το χιλιόμετρο. Ναι. Βάρη, αλλά όχι βάρη. Βάρη στα στάδια, ειδικά για τον Ηρακλή. Στα στάδια. Παμ, 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 λίγα κιλά. Πάω στο άλλο. Παμ, 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 λίγα κιλά. Σε 7 στάδια, ναι, από 60 αθλητισμούς χαλαρώνει, δεύτερη γύρα. Μάλιστα. Ένα 20 λεπτό, κάτι και δρόμο. Εντάξει, δυνατός. Μα στάμαζε ο Νίκος αυτά τα ωραία. Ήταν φοβερός ο Ραπτόπουλος. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα αγωνιστικά και στην ανάλυση των παιχνιδιών, να πούμε ότι σήμερα, όπως λίγο πολύ οι περισσότεροι περιμέναμε, είχαμε αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης ΠΑΟΚ Ξάνθη από το πειθαρχικό όργανο της Super League. Ζήτησε ο ΠΑΟΚ και την πέτυχε. Για την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση. Ναι. Μη φάμε καμιά τιμωρία και γίνει εκεί η πόλεμος. Mm-hmm. Αγκαμπότη. Να βγει απόφαση μετά την άλλη εβδομάδα να παίξει και τον τέρμι, yeah, και να δούμε τι θα γίνει μετά. Και για το θέμα της Ξάνθης και τη μετοχή της σύνδεση είναι για την ερχόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, δεύτερο λεπτά, ξέρεις τι έκανε. Του Μπαλτάκου. Ναι. Έβαλε στον πάγκο τον αναπληρωματικό του δικηγόρου του, ναι, τον Μπίρδα και τον άλλον. Mm-hmm. Το ξεχνάω το όνομα και τους δύο. Και ο Σιμπροφορίδη τον άφησε ούτως ή άλλως απόξω και έβαλε τον Μπαλτάκο, που σημαίνει ότι την υπόθεση δεν ήταν απλή όπως την παρουσιάζανε οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ στον κόσμο, και δεν είναι τίποτα και δεν μη φοβάστε και δεν τρέχει και κάστανο και αηδίες συναντά. Μα ήταν αηδίες, δεν θα βάζα τον Μπαλτάκο που είναι, ας πούμε, επίπεδου
πώς να το πω τώρα, Λίβα. Ο Μπαλτάκος και ο Λίβας είναι, πώς να το πούμε, Champions League δικηγόροι. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε. Και Κούγιας παρόν, έτσι, από την άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε όλο το story, όλο το ρεπορτάζ και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τα αγωνιστικά. Απόφαση αναβολής στην εκδίκαση της υπόθεσης πολυιδιοκτησίας του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη πήρε το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League. Το αίτημά τους έγινε δεκτό. ΠΑΟΚ και Ξάνθη πήραν αναβολή στην εκδίκαση των υποθέσεών τους με την έδρα να ορίζει νέα ημερομηνία για τη διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι ο πρωτοδίκης Μάρκου εξετάζει την ανάκληση του πιστοποιητικού της Ξάνθης και την εκπρόθεσμη μεταβίβαση των μετοχών, ενώ η πρωτοδίκης Τσαγκιά ασχολείται με την υπόθεση πολυιδιοκτησίας του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Το θέμα με το μετοχολόγιο και την ανάκληση του υποστηρικτικού της Ξάνθης θα εκδικαστεί την Παρασκευή στις 12 και η υπόθεση της πολυιδιοκτησίας τη Δευτέρα στις 12 επίσης. Να αναφερθεί ότι ο Ολυμπιακός και Λάρισα διαφώνησαν εξ αρχής με την αναβολή αφού θεωρούν ότι επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, συνολικά 14 δικηγόροι βρέθηκαν στα γραφεία της Λίγκας για την υπόθεση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία του Τάκη Μπαλτάκου στην αίθουσα συνεδριάσεων. Ο γνωστός δικηγόρος είναι ένας από τους νομικούς εκπροσώπους της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, κάτι που αποτελεί διαφορά συγκριτικά με την στελέχωση του επιτελείου της ΠΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η πλευρά του δικεφάλου του Βορρά ζήτησε την αναβολή εκδίκασης της πολυδιοκτησίας μέχρι να ολοκληρωθεί το ντέρμπι πρωταθλήματος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Υπάρχει το ζήτημα της προσωρινής διαταγής. Θέλω να πιστεύω ότι θα κριθεί τις επόμενες ημέρες. Επίσης, θα ήταν προτιμότερο να ακολουθήσει η διαδικασία των αγώνα της Τούμπας. Ζητάω μία αναβολή για την ερχόμενη Δευτέρα. Από την πλευρά του, ο Τάκης Μπαλτάκος, που ανέλαβε την υπόθεση την περασμένη Παρασκευή, ζήτησε επίσης την αναβολή της εκδίκασης μέχρι να ενημερωθεί σχετικά. Γιατί θέλαμε την αναβολή αυτή και γιατί θέλαμε τα έγγραφα, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Διότι πρέπει να διαβάσουμε. Πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο για να καταλάβουμε πώς γίνεται οι θυγατρικές εταιρείες να θεωρείται ότι ελέγχουν τις μητρικές, πώς γίνεται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων να θεωρείται ότι ελέγχουν τους μετόχους, πώς γίνεται οι ιδιοκτήτες των βοηθητικών γηπέδων να θεωρείται ότι ελέγχουν τις ΠΑΕ. Είναι λίγο ακατανόητα αυτά. Είναι από νομική άποψη δυσχερή στην κατανόηση. Αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν είμαστε και πάλι το λέω ευχαριστημένοι γιατί ίσως μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη γιατί για να μπορέσει να περασπιστείς την ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται πειθαρχικά πρέπει να καταλάβεις ποιος την κατηγορεί, με ποιο τρόπο την κατηγορεί. Όσον αφορά την Ξάνθη, κατέθεσε αίτημα αναβολής της εκδίκασης για την υπόθεση του μετοχολογίου της. Η πλευρά της ομάδας της Ράκης υποστηρίζει πως δεν έχει λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης, τονίζοντας πως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αρνείται να της δώσει τα στοιχεία. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως έχει καταθέσει προσφυγή στο διοικητικό εφετείο. Μας λένε ναι, θα το δούμε και ναι, θα το δούμε. Είναι κομβική σημασίας η πρόσβαση στο φάκελο για εμάς. Αναφερόμαστε στο ζήτημα της πρόσβασης στο φάκελο. Αν έχετε εσείς το φάκελο, μπορούμε να καταθέσουμε σε εσάς το αίτημα. Επικαλούνται προσωπικά δεδομένα και δεν μας το δίνουν. Επίσης, εκκρεμεί η απόφαση για προσωρινή διαταγή. Τίθεται ζήτημα αφού μπορεί να πάυσει η εκτέλεση της απόφασης μέσω της προσωρινής διαταγής. Έχουμε 18 λόγους. Προσβάλλουμε και την ουσία της απόφασης. Μας δίνουν πενθήμερη προθεσμία για την προσωρινή διαταγή. Η αίτηση ακύρωσης θα προσδιοριστεί αργότερα, μετά από 5-8 μήνες, δεν ξέρουμε. Θέλουμε να αναμένετε το δικαστήριό σας την απόφαση για προσωρινή αναστολή ή για προσωρινή διαταγή. Εκ μέρους του Ολυμπιακού, οι νομικοί Γιάννης Χατζησαβάογλου και Δημήτρης Καρπετόπουλος ανέπτυξαν τις θέσεις τους, ενώ οι Πειραιώτες θα καταγγείλουν την Ξάνθη στη Λίγκα για την προσφυγή της στα πολιτικά δικαστήρια. Ο Τσιρόνας ενημέρωσε ότι έπρεπε να είχε επιδοθεί και στον Ολυμπιακό το θέμα της κίνησης της Ξάνθης. Μεταξύ άλλων, τόνισαν. Με τη μη επικύρωση του πρωταθλήματος δεν μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και έτσι έχουμε ένα πρωτάθλημα στον αέρα. Μετά το τέλος της διαδικασίας και την απόφαση για αναβολή, ο Αλέξης Κούγιας, που παρευρέθηκε στην εκδίκαση, μίλησε για την υπόθεση και ήταν ξεκάθαρος για τις ποινές που πρέπει να επιβληθούν στις δύο ομάδες. Όσον αφορά την Ξάνθη, και γι' αυτό είμαι κάθετος, δεν υπάρχει καμία άλλη κύρωση εκτός του υποβασμού, γιατί
το πιστοποιητικό το χορηγεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και μιλάω για το πιστοποιητικό συμμετοχής. Και είναι η μόνη αρμόδια και η ίδια το ανακαλεί. Και από τη στιγμή που το πόρισμα εισήγηση αναφέρει ρητός ότι αυτό ανακαλείται από τον χρόνο της διαπράξεως παραβάσεως, που είναι πριν από την έναρξη του αθλήματος, θα έχουμε σίγουρα αποβολή, παύλα, υποβιβασμό της Ξάνθης. Με την ενάκληση του πιστοποιητικού, αυτή θα είναι η απόφαση του κυρίου Μάρκου. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Και συγχρόνως θα ανατρέξει αυτή η κύρωση από τον χρόνο που έγινε η παράβαση, δηλαδή πριν από την έναρξη του αθλήματος, και όλες οι ομάδες που έχουν παίξει με την Ξάνθη ή θα μηδενίσουν τους βαθμούς που πήραν ή όλοι θα πάρουν τους 2 βαθμούς, δηλαδή θα πάρουν όλοι 6 βαθμούς. Ο νόμος που μέχρι τώρα εφαρμόζεται και τον οποίο δέχτηκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί δεν υπήρχε άλλος νόμος, ήταν το ελάχιστο της προβλεμένης κυρώσεως, ο υποβιβασμός σε μια κατηγορία. Το ανώτερο της ποινικής κυρώσεως, της κυρώσεως της διοικητικής, είναι εξαφάνιση από τα επαγγελματικά προαθλήματα. Αυτό προβλέπει η FIFA, η UEFA και προέβλεπε και ο νόμος στην Ελλάδα και έτσι εφαρμόστηκε όσον αφορά τις υποθέσεις που κρίθηκαν μέχρι τώρα με αυτήν την αιτιολογία. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και μέσω του Facebook στην σελίδα Νίκος Αλέφαντος, όπου στέλνετε τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας. Σελίδα Νίκος Αλέφαντος Facebook. Λοιπόν, είδαμε το πρώτο θέμα της εκπομπής, την αναβολή που πήρε η υπόθεση της εκδίκασης ΠΑΟΚ Ξάνθη. Να πάμε τώρα λίγο στα αγωνιστικά. Μου έλεγε εδώ ο Νίκος, όσο βλέπουμε το βίντεο, είδαμε κούγια, είδαμε μπαλτάκο, βαριά χαρτιά, έτσι, και από τη μία πλευρά. Και από την άλλη. Μπράβο. Τραποθήκασε, πήρα δρόμο, μαλώσε. Ναι, τα μάθεις αυτά, ε. Τα έβαμα, το ξέρω τι. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Μου είπε ο Νίκος νωρίτερα, μας είπε ότι του άρεσε ο Καρέρα σε ακόμα ένα παιχνίδι και η τακτική, αλλά και το πώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έκανε την παρέμβαση. Να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε. Ο Καρέρα έκανε ένα ωραίο τρίκ. Ναι. Φάνηκε στον κόρτο της ΑΕΚ. Έβαλε το λιβάγιο και σε μπιφόρ. Καθαρό είναι. Αυτός εκεί τάσε να γυρνάει πίσω ούτως ή άλλως. Του άρεσε ο μεγάλος χώρος. Και δεν έβαλε δυο καθαρά εξτρέμ δεξιά-αριστερά. Οι τρόποι όμως να τρυπάνε αυτοί, να μπαίνουν μέσα στην περιοχή. Έγινε στο 4ο λεπτό. Πήγε να γίνει και άλλες φορές. Δεν του βγήκε. Και το άλλαξε το σύστημα μετά, το έπαιξε 4-4-2, τώρα το άλλαξε πάλι και το γύρισε στο 5-3-2 και μάγκαλο δεκάρι, όπως ακριβώς με Αραούχο και Λιβάγια, πήρε εύκολα τη νίκη, αλλά υπάρχουν στάσεις από τον Άρη δίκες για κάποιες αποφάσεις του... Θα τα πούμε και αυτά. Άρα έχουμε έναν Καρέρα, Νίκο και Κώστα, που προσέχει την άμυνά του, είτε ξεκινήσει όπως είδαμε εδώ με 4-2-3-1, είτε στην πορεία περάσει τον οικονόμου, δηλαδή βάλει και τρίτο στόπερ και το πάει σε 5-3-2, αλλά ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο. Πολλοί κόσμος έλεγε σήμερα και έγραψε εφημερίδες ότι έκανε rotation ο Καρέρα και γιατί αφού ήταν υγιής ο Μάνταλος και ο Ραούχο, τους άφησε στον πάγκο. Και ήθελα τη γνώμη σου, Νίκο, γιατί και ο Κλωναρίδης και ο Αλμπάνης έχουν μια ταχύτητα. Μήπως θέλοντας να παίξει πιο πολύ με το χώρο άφησε έξω Μάνταλο κυρίως, γιατί ο Αραούχο έχει κάνει κάποια γκολ, είναι φρέσκος στην ομάδα. Τι είδες? Είναι ανύπαρτος ο Αραούχο για κυνηγός, δεν μ' αρέσει. Για σέντερφορ. Δεν μ' αρέσει τίποτε, πουθενά. Mm-hmm. Ούτε εξτρέμ τίποτε. Τι παίχτης είναι αυτός? Παίζει με 10 παίχτες. Ναι. Και μετά το Μάνταλο δεν έχει αξιοποιηθεί. Πότε τον βλέπεις έξω δεξιά, έξω αριστερά, τέτοιο. Mm-hmm. Είναι δεκάρι. Δεν παίζει δεκάρι, πάει. Ορίστε, η ΑΕΚ χωρίς το Μάνταλο και περπάτησε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πέταγε. Και έκλεισε και το στο τέλος και με τον οικονόμου το 5-4-1. Πανέξυπνος. Ποιος Μάνταλος τώρα? Δηλαδή, ο Μάνταλος είναι δεκάρι. Βάλ τον δεκάρι να τον δούμε. Ναι. Και να τον ευχαριστηθούμε. Καμία άλλη θέση. Mm-hmm. Ούτε εξτρέμινε, ούτε σέντραφόρ είναι, ούτε τίποτε. Ο Φορτούνης είναι δεκάρι. Δεν μπορεί να παίξει έξω δεξιά. Δεν μπορεί να παίξει σέντραφόρ. Ας παίξει ένα παιχνίδι και ας κάνει 3 γκολ. Πιάνεται. Δεν είναι η στόφα τους για σέντραφόρ αυτή. Mm-hmm. Θυμάμαι όταν ακόμα ο Αλμπάνης έπαιζε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι. Είχε κάνει ένα γκολ, νομίζω, στον Ολυμπιακό και μου είχε πει αυτόν για να τον ξαναπροσέξουμε. Ναι. Αξίζει. Έκανε γκολ. Γενικά έχει κάνει 3 γκολ φέτος
δεν είχε πολλές συμμετοχές πριν έρθει ο Καρέρα. Πιστεύεις ότι μπορεί να δώσει βοήθειες και αν ναι, σε ποια θέση? Μπορεί να δώσει βοήθειες γιατί είναι και ψηλό παιδί, είναι όλα. Μ' άρεσε η θέση χτες που έπαιξε. Το έξω αριστερά. Που έφυγε εκεί, ναι. Έφυγε ταχύτατα όμως, μπήκε μέσα και σέντραφορ μπορεί να τον αξιοποιήσει αυτό γιατί είναι ψηλός. Ναι. Γρήγορος είναι, ξέρει μπάλα, θα σου κάνει προβλήματα. Ο Άρης, όπως μας είπε ο Κωστής, φωνάζει κυρίως για μία φάση του Φετφατζίδη, έτσι δεν είναι, Κώστα? Δύο φάσεις. Μία του Λάσο, ναι. Και μία του Σβάρα δεύτερη κάρτα. Ναι. Ο Καραντώνης. Εδώ είναι το μαρκάρισμα, ναι, του Κλωναρίδη. Κλωναρίδη είναι ανόητο, Γιάννη. Γιατί εκεί ο Φετφατζίδης έχει φτάσει στη γραμμή με το πόδι το δεξιά προς την έξω μεριά. Ακίνδυνος είναι εκεί τη φάση. Η άκρηση οργανωμένη επίθεση πρέπει να γυρίσει στροφή 180 μοιρών. Δεν γίνεται να του κάνει πέναλτι. Είναι βλακοειδέστατο. Δηλαδή δεν το στήριξε. Εγώ σε αυτό, Κώστα, δεν συμφωνώ, γιατί ο Φετφατζίδης έχει τέτοια τεχνική κατάρτιση, έτσι, που τον έχουμε δει να κάνει τρίπλα πάνω στη γραμμή. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα γύρναγε πάλι πίσω για να μπει, θα πέρναγε πάνω, θα πέρναγε από μέσα. Αυτό θέλω να πω. Και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα είναι διφορούμενο. Το άλλο είναι τράβημα του Μάνταλου στο Λάρσον, καθαρό, αλλά το διαιτητή δεν τον κατηγορούν στον Άρη τόσο πολύ. Ναι. Έχει το βάρ. Ο Κουμπαράκης έτρωγε σάντουιτσα πάνω. Κάτι γύρι τρέχανε τα λάδια πάνω του, ελεηνό. Έλα τώρα που έτρωγε. Μια φορά έγινε αυτό στην πρεμιέρα. Ήταν απέναντι έτσι μια γυράδικο το 157. Σαν τα λέξια τρώγανε εκεί πέρα, λέει ο Νότης, ήταν αηδιαστική κατάσταση. Πα. Δηλαδή, ο Βαρύτας το λέει, κοίταξε εδώ, έχει γίνει παράβαση, δες. Δεν είναι για την παράβαση, μπορεί να το δει, να μην το δει. Δικαιολογείται. Ο Βαρύτας δεν δικαιολογείται. Άρα, ο Κουμπαράκης είναι ο δυσάρεστος. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ οι Αργιανοί λένε ότι είναι δάκτυλος του ΠΑΟΚ, δεν μας θέλουν έτσι, γιατί τα έχουμε καλά με τον Ολυμπιακό, ακούγονται τέτοια. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Ναι, καλά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τι έλεγες, Νικό? Λέω, ας πούμε, γίνεται μια φάση. Ναι. Πέναλτι, έτσι. Ναι. Δεν στο σφυράει. Ναι. Δηλαδή πρέπει να χάσεις. Σωστό και αυτό. Ενώ να ανύπαρτο. Ή πρέπει μετά να λες μόνο για αυτή τη φάση. Τον δουλεύει, τον φτιάχνει, τι. Ναι. Παίζει μέσα στον Άρη. Όλες τις ομάδες πρώτα ο Άρης, τις παίζει, αν θα πάει η Μπαρτσελόνα, με τέσσερις πίσω. Δεν κερδάζει, ρε Άρη. Δεν παίζεται έτσι μπάλα. Ο Καρέρα τους έδωσε μάθημα. Δεν το παίρνουνε. Έξυπνος. Πέταξε τον οικονόμο μετά. Το κάνει πέντε. Πέντε, ναι. Γύρισε, έκανε. Σου λέει να το κρατήσω. Ένα τέταρτο έκανε. Δεν φτουράνε οι προπονητές. Και δεν είναι. Εντάξει, θα πιάνουμε μια αδικία. Στο κάνει. Δηλαδή παίζει η Ρεάλ Μαντρίτης με τη Θέλτα. Ορίστε, έγινε μια αδικία. Κέρδισε τη Ρεάλ Μαντρίτης. Κοιμάται ο Ζητάν. 2-2 ήρθε. Πάει, τι να κάνει. Ο Ζητάν ή τον πάνει παίκτες ή πήγαινε να φας κανένα κοτόπουλο. Με το που έκανε το 2-1, έβγαλε εκτός Αζάρ, έβγαλε εκτός Κρος, πάρτο στο 95-2-2. Αγερά. Δεν το είχαμε παίξει αυτό. Αυτός ωραίος. Δεν το είχαμε παίξει αυτό. Όχι, ευτυχώς. Λοιπόν, ευτυχώς. Πάμε. Τώρα, μου λέει ο Γιώργος ότι υπάρχει μια ανακοίνωση του Άρη, αλλά πριν δούμε την ανακοίνωση... Να δικαιώσουμε τον Νίκο, ναι, να δικαιώσουμε τον Νίκο με τον Αραούχο. Η Άρη κάποια στιγμή έχει οπισθοχωρήσει και έχει παίξει με 4-4-2 να πάρει στην κόντρα. Το Αραούχο έχει κιλά. Είναι παραπάνω κιλά. Δεν έβγαλε ούτε μία. Ξεκίνησε να μπει και σταμάτησε στον Αραούχο. Δηλαδή δεν λέει άδικα πράγματα για τον Αραούχο ο Νίκος. Βάλε το βίντεο να το δεις. Εγώ το μελέτησα, το ξαναείδα το μάτι. Ναι. Πρωί σήμερα. Και λέω για να τον Αραούχο στον χώρο και το μαγνητοσκόπησα να πούμε. Ορίστε, δεν βγαίνει. Κοινός παρονομαστής και στην νίκη που πέτυχε. Ανέβηκε πάνω ο Ρόουζ, ανέβηκε πάνω ο Βέλε. Αργά κορμιά. Εσύ υποτίθεται ελαφρύς, πρέπει να βρει τίποτα. Τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Και τη ΣΑΕΠ δεν κρατούσαν καθόλου μπάλα. Προπονητής στον Άρη ποιος είναι? Ο Γερμανός, ο Ένινγκ, τον έφερε ο Φαριστέας. Μπράβο. Όσο παίζει με τέσσερις πίσω, είτε με τη Βραζιλία παίζει και δεν το αλλάζει, είτε με τα άσπρα χώματα, καύτωνε.
Κάπτους αυτοί. Μην ασχολείσαι. Δεν μπορεί να επιβάλλεις σαν Άρης κατευθείαν το ρυθμό σου και να πεις ένα έγινε πέναλτι, εντάξει, πάρε ένα 0, πάρε 2-0. Δεν γίνεται. Άρα η ομάδα σου θέλει ενισχύσεις. Ναι. Όπως όλες αυτές. Είτε μάχη. Αυτοί πάνε κατευθείαν. Είτε με τον Ολυμπιακό ή ό,τι παίξει. Παντελίδης στον Ατρόμητο. Ναι. Ο Ατρόμητος με Σπανό, Αγγελόπουλο, Σπύρο αυτοί έχουν κάνει μια ομάδα σιδερένια. Με ποιο παίζεις Παντελίδη με τη Manchester United. Με 4 πίσω. Με ποιο παίζεις Παντελίδη με τον Αστέρα Εξαρχείων. Με 4 πίσω. Το δελτίο, δούμε, θα το δελτίο στο χέρι, άμα το ξανακάνεις και έφυγες. Λοιπόν, δεν βγαίνει με αυτούς. Να δούμε την δεκάδα του Άρη. Θα παίζεις το μάτς. Ναι. Εγώ τα έχω περάσει. Ξέρω. Θα παίζεις το μάτς. Εμένα μου έρχονταν ο Γιαννακόπουλος, ο Τζόρτζεβιτς, ο Αναστόπουλος, όλοι αυτοί οι παιχταράδες. Ναι, Μητρόπουλος. Παιχταράδες όλοι. Θα παίξω με 4 πίσω. Ένα Ζήφκα βρήπα. Που δεν τον θυμάται κανένας. Και τα διέλυσε όλους που τους έπιανε. Μέχρι τον Αναστόπουλο που ήταν σύμφωνας, γρήγορος, έτσι. Πάρτονε, δεν ακούμπησε την μπάλα. Πώς θα γίνει μελέτη, δηλαδή. Μελέτη, ναι. Εμείς θα παίξαμε εδώ και 15 χρόνια και εσείς τώρα και θέλετε να παίξετε. Τι παίζετε, μοντέρνα, με 4 πίσω. Ναι. Και λες μπέναλτι. Δεν στο δίνω ρε το μπέναλτι. Κάντο 1-1. Δεν το κάνεις. Έτσι. Να δούμε την δεκάδα σε full screen του Άρη. Είναι με Βέλεθ Δελιζίση, Ρόουζ Κορχούτ. Ο Ρόουζ, ο οποίος είναι στόπερ, παίζει αναγκαστικά. Τον κούρασε το Ρόουζ, άκουσα. Δεξί μπακ. Τον έχει 6 μάτς. Βαρύ κορμί, ένα 87-88. Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα. Τον πέθανε. Εν τω μεταξύ, Κώστα και Νίκο είναι και το άλλο. Και βάζει τετράδα στην άμυνα, εκ των οποίων δεν είναι κάποιο στόπερ πολύ γρήγορο. Σωστή. Και στο 4-2-3-1 ουσιαστικά παίζει μόνο με δύο κόφτες. Και στα χάφ έχει μόνο δύο παίκτες. Γιατί ο Λάρσον, ο Φετβατζίδης και ο Γκάμα τι να μαρκάρουν. Δηλαδή αποδυναμώνει και τετράδα και όχι ισχυρό κέντρο. Έτσι. Άρα τις επιθέσεις τις δέχεσαι ακόμα πιο εύκολα. Ναι, ναι τις δέχεσαι βέβαια. Νικό, άλλη μια δικαιώση δικιά σου είναι ο Ντέγκε. Ναι. Δηλαδή ναι, και ο Τυρμισάη. Το ρωτήσαμε τον Νικό. Τι είναι αυτή, δεν είναι καλή σεντερφόρ. Και ο ένας και ο άλλος. Μπήκε και ο άλλος και τραυματίστηκε. Ούτε να σταματήσει μπάλα, ούτε κεφάλι έχουν. Ψηλά παιδιά. Ούτε αυτή... ένας έχουν. Φύγε και αυτή... μια φάση δεν είχε να περάσει ένας με ένας. Γελούσε το κήπεδο. Δεν έχει και γυάλι. Ναι. Αυτή... βάζει και το Λάρσον φορ δεύτερο που είναι εξτρέμ. Και έχει θέματα εκεί με το Λάρσον φοβερά. Είναι καλός εξτρέμ. Ο Λάρσον το βάζει. Πες μας, Νίκο, για τα αυτοί πέρασαν τον Ολυμπιακό, Γιάννη. Ο Ιντέγκε. Ο Ιντέγκε και τον Μπισάη. Ναι, πέρασε, σωστό, ναι. Ανύπαρτη, ρε. Τους έλεγα εγώ, έβλεπα τον Ιντέγκε στον Ολυμπιακό. Έχετε τρελαθεί. Δεν ξέρει μπάλα, ρε, ο άνθρωπος. Δεν τον βλέπετε. Ναι. Να τη σταματήσει, να κάνει κατάρρευση. Πήγε όπου να είναι, πήγε στον Άρη. Τα ίδια. Ναι. Μια Αστράγαλο, μια Μπισάη. Μα είναι κυνηγός αυτοί να παίξουν στον Άρη Θεσσαλονίκη και να ζητήσεις να μπεις μέσα στην τριάδα, τετράδα. Ναι. Δεν είναι, Γιάννη. Περισσότερο τον Ντάμπισαερ που ήταν στον Ολυμπιακό τώρα. Ναι, Πανιόνιο ήταν πριν. Και δεν τον βλέπεις τώρα. Έλα μου, το Πανιόνιο τώρα. Να σου πω κάτι, το Φετφατζίδη. Θα πάρεις από τον Πανιόνιο παίχτη τώρα που είναι τελευταίος. Ναι. Ή θα πάρεις από τον Πανετολικό. Πήρες τον Μασούρα. Ποιον? Πήρες τον Μασούρα. Τι Μασούρα, παίζει μπάλα ο Μασούρα. Το Φετφατζίδη σε αυτήν την δεκάδα. Όχι, κάτσε, παίζει μπάλα ο Μασούρα. Ανύπαρτος. Ο χειρότερος έξω αριστερά που έχει περάσει ποτέ από τον Ολυμπιακό είναι αυτός. Τώρα τον κάνανε εξιδοξία επειδή πάει απέναντι ο Βαλμπουένα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ούτε κόσμο τραβάνε αυτοί, ούτε τίποτε, Γιάννη. Μια δυναμικότητα, έτρεξε λέει, βόηθαγε τον Τζιμί, κάνε κάντε το. Έτοιμοι ήταν, άμα δεν είναι, να το κάνουν μπακ, να παίξει. Μπακ, κάντε. Μπορείς να αποδώσεις τίποτα. Σε αυτόν τον Άρη, το Φετφατζίδη, θα τον έβαζες όπως τον βάζει ο Ένινγκ έξω δεξιά ή θα τον έβαζες δεκάρι. Πού μπορεί να είναι πιο επικίνδυνος. Δεκάρι. Να οδηγεί και να χώνεται. Έξω δεξιά δεν κάνει τίποτα. Του βάζεις ένα μπάκρο να τον περάσει, να μπει, να σουστάρει. Αυτοί οι κοντούλιδες δεν κάνουν και έξω αριστερά ή έξω δεξιά. Δεν κάνουν και δεν βλέπουν εύκολα και τον γκολ. Να πεις ότι κάνει μια τρίπλα, και το αριστερό πόδι από μέσα
στον μπακ αριστερό, στο δεξί του πόδι, το τραβάει. Mm-hmm. Δυσκολεύονται. Ναι. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο Φετματζής είναι δεκάρι, ελεύθερος όλα. Πάρε πάσες, πάρε από εδώ. Να έχεις και δύο χαφ να τρέχουνε. Ή άμα παίξεις με τρία χαφ και ένα τέσσερα αυτός και δύο μπροστά, ένα mm-hmm. τέσσερα, τέσσερα, δύο. Τρία χαφ είναι μανούλα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, μανούλα, πάμε... τους βάζουν σε διαφορετικές θέσεις. Αυτό που λέει, ναι. Ωραία το λέει, μ' αρέσει αυτό του Νίκου. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαν κίτρινη κάρτα. Ο Βράνιος, ο Σβάνος και ο Σιμάνσκι. Ναι. Δηλαδή ο χαφ, οι δύο στόπερ. Αν έκανε την κίνηση αυτός να βάλει το Φετματζίδη δεκάρι. Μπράβο. Που λέει ο Νίκος, ωραία εδώ, μ' αρέσει αυτό που λέει, φοβερό. Δεν να πάρει και κάρτα, να πάρει και πέναλτι. Σωστό, ήταν κυτρινισμένο το κεντρικό δίδυμο. Εγώ και αυτά που λέω, Γιάννη, τα τεκμηριώνω. Ναι. Ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο να κάτσουμε απέναντι, ναι. Θα του πω με ποιο δικαίωμα βάζει το Φετματζίδη εξωδεξιά. Ο Γιαννακόπουλος που έπαιζε στον Ολυμπιακό έπαιζε. Mm-hmm. Ο Αναστόπουλος έκανε 11%. Έπαιζε και εξτρέμ και παίξε και σέντρο πολλών. Το έχουμε ξαναπεί και πολλές φορές. Ο Νίκος είναι εδώ γιατί αυτά τα έχει κάνει με πολλές ομάδες πολλά χρόνια πίσω. Δεν έχουμε κάποιον θεωρητικό έτσι. Που απλά. Χωρίς να το έχει παίξει στο γήπεδο, θεωρητικά λέει αυτό, αυτό εκεί και αυτό εκεί καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο από το Άρη ΣΑΕΚ 01 και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ. Με συνταγή αλλά Παναθηναϊκός η ΑΕΚ επιβλήθηκε 1-0 του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδη στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής. Παράπονα όμως από την διαιτητική ομάδα έχουν οι γηπεδούχοι που πίεσαν αλλά δεν δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία του Βασίλη Μπάρκα. Στην ίδια ενδεκάδα με αυτή που επικράτησε το Ατρομήτου στο Περιστέρι επέλεξε ο Μίκα Λένινγκ τη στιγμή που ο Μάσιμο Καρέρα άφησε εκτός αρχικού σχήματος τον Πέντρο Μάνταλο και τον Σέρχιο Αραούχο τοποθετώντας στην κορυφή της επίθεσης τον Μάρκο Λιβάγια και στις πτέρυγες τους Βίκτορα Κλωναρίδη και Χρήστο Αλμπάνη. Το μάτς ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους. Από λάθος του Φραν Βέλεθ στην μεσαία γραμμή ο Νέναντ Κρίστισιτς πέρασε κάθετα για τον Αλμπάνη που πλάσαρε κάτω από τα πόδια τον Χούλιαν Κουέστα και έκανε το 0-1 στο 5ο μόλις λεπτό. Ο Άρης πλησίασε στην ισοφάριση με τον Εδέλη Σίση. Στο 18 ο Βέλεθ και ο Γιάννης Βετβατζίδης βρέθηκαν πεσμένοι στην περιοχή της ΑΕΚ. Ωστόσο ούτε ο διαιτής Καραντώνης ούτε ο Στέφανος Κουμπαράκης στο ΒΑΡ υπέδειξαν κάποια παράβαση ενώ το δυνατό αριστερό σου του Κόρχουρτ στο 20 δεν βρήκε στόχο. Νέες φωνές για ανατροπή του ΦΕΤΦΑ στο 40 κατέληξαν σε κίτρινη για διαμαρτυρία στον διεθνή Έλληνα εξτρέμ ενώ 45 από κακή απομάκρυνση του Σβάρνα ο Ντουρμισάη αστόχησε απελπιστικά. Μέσα σε τρομερή ένταση ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο να είναι σαφώς πιο μοιρασμένο. Στο 58 ένα σουτ του Γκάμα ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση στον Μπάργκα ενώ ακόμα ένα σουτ του Κόρχουρτ στο 76 πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Η ΑΕΚ έβαλε ένα γρήγορο γκολ που μας αποσυντόνισε. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε αντίδραση. Πιστεύω ότι βγάλαμε την αντίδραση, είχαμε φάσεις, βγάλαμε πράγματα που μας ζήτησε ο προπονητής πιστεύω στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα ήταν κάτι που μας έλειψε νομίζω η τελευταία επιλογή να ήταν σωστή ώστε να αφιερήσουμε και εμείς να βάλουμε ένα γκολ. Εννοείται πως είμαστε ευχαριστημένοι. Ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλαμε σε μια δύσκολη έδρα με αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την τροχιά. Έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία η ομάδα. Φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Διαχειριστήκαμε το παιχνίδι. Ήταν ένα από τα σχέδιά μας να χτυπήσουμε στην ταχύτητα την άμυνα του Άρη. Τα καταφέραμε και. Μάλιστα, ο Άρης μετά το πέρας του αγώνα έβγαλε την εξής ανακοίνωση. Το αίμα στάζει ακόμα τέτοια χειρουργική διαιτησία. Πολλά χρόνια είχαμε να δούμε. Ούτε ένα κουκούτσι δεν μας έδωσε. Έτσι για τα μάτια του κόσμου έστω. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί θέλουμε ξένους διαιτητές. Με τους Καραντώνιδες και τους Κουμπαράκηδες η ελληνική διαιτησία δεν έχει μέλλον. Απορούμε γιατί πληρώνουμε το ΒΑΡ. Τα πέναλτι τα είδε όλη η Ελλάδα. Μας κουράσατε πια. Μία λέξη ταιριάζει για αυτό που έγινε απόψε. Ξεφτύλα. Η ΠΑΕ Άρης απαιτεί ξένους διαιτητές στα ημιτελικά του κυπέλου και σε όλα τα μάτς των play-off. Εξίσου σκληρή ήταν και η τοποθέτηση του Άγγελου Χαριστέα. Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό και ο διαιτητής σε πάρα πολλές φάσεις και περιμένω εξήγηση από τον κύριο Βαρούχα πως οι βοηθοί του δεν τον ενημερώνουν ότι χάνει συνεχόμενα φάσεις. Ο ρέφερι δεν μου έδωσε απάντηση. Ένιωσα μία υπεροψία, μία ασέβεια
και έπεσε από τα σύννεφα. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που κάνουν ανθρώπινα λάθη ή βασίζονται σε πλάτες άλλων. Εγώ έχω καταθέσει την άποψή μου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει να συζητάμε για τον καρκίνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, που είναι η διαιτησία. Εμείς λέμε νομικά τις απόψεις μας προς τη FIFA και περιμένουμε το ίδιο από την ΕΠΟ. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ μέσα στη σεζόν. Δεν είχαμε δικαίωμα μεταγραφών, αλλά δουλέψαμε πολύ στην ψυχολογία και στην νοοτροπία. Κοιτάξαμε μπροστά. Είμαστε δυναμική ομάδα. Μας πήγε αρκετά πίσω το πρόβλημα με τη FIFA. Δώσαμε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά. Όταν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός έχουν ενισχυθεί, δεν είναι εύκολο. Έχουμε περάσει το κύπελο. Παίζουμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο και θέλουμε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουν το ταλέντο των ποδοσφαιριστών μας και τα επόμενα χρόνια. Ο Μίχαελ ήταν η πρώτη μου επιλογή από όταν ανέλαβα μετά τη λύση συμβολαίου με τον προηγούμενο. Ήταν ο πρώτος που πήρα τηλέφωνο. Συνεχίζω να τον πιστεύω. Έχει πολύ καλή χημεία με τους ποδοσφαιριστές μας. Ταιριάζει πολύ με τη φιλοσοφία της ομάδας μας. Θέλουμε να αναδείξουμε τα ταλέντα της K19. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ο κόσμος τον έχει αποδεχθεί. Η ζωή του είναι ο Άρης 24 ώρες το 24ωρο. Προσπαθούμε να μείνει στην ομάδα και να κάνουμε ωραία πράγματα και του χρόνου. Μάλιστα. Ο Χαριστέας, ναι. 30 χρόνια λείπει από το ποδόσφαιρο. Πάει Χαριστέας, ναι. Έπαιξε μπάλα, έφυγε προπονητής, ούτε στα σούρμενα δεν πήγε. Ναι. Ούτε μια επιτυχία δεν έχει. Τον είδες πώς μιλάει. Τεχνικός διευθυντής. Έφερε τον Έννη. Αυτό γενικό διευθυντή. Γενικός διευθυντής, ξέρεις τι είναι. Τεχνικός, ναι. Πάει κάθε μέρα το πρωί. Ναι. Τσάμπα παίρνει τα λεφτά. Ναι. Όλη τη δουλειά. Τσάμπα. Έφερε τον προπονητή. Τσάμπα, τι προπονητή τώρα. Α. Σιγά τώρα από τον προπονητή. Τον Έννη. Κατέβηκε ο Κερέρα και τα σάρωσε όλα. Ο της... την Αυτίνα, πες το. Ο Καρέρα. Ο Καρέρα. Τα σα, ποιος προπονητής. Α, μετά ο Χαριστέας. Ναι. Πρέπει να ασχοληθείς την μπάλα. Να είσαι προπονητής. Ανέβασε αυτή την ομάδα, εκείνη. Αυτό και τώρα γίνομαι τεχνικός διευθυντής. Τι θα πεις εσύ σε έναν προπονητή ο οποίος έχει πάει καλά, ξέρω εγώ, με τις ομάδες στον τύπο. Τι θα πεις. Μπορεί να συμβουλέψεις εσύ. Δεν ξέραμε αν υπάρχει Χαριστέας ακόμα. Μετά τον Euro, ε. Τον είχαμε ξεχάσει. Τι, χρόνια ο Χαριστέας δεν ήταν στο ποδόσφαιρο. Οι τεχνικοί διευθυντές όμως φέρνουν τους προπονητές. Δεν πήγε να πάρει μια ομάδα να κάνει. Δηλαδή, όταν θες να ασχολείσαι προπονητικά και διευθυντής ποδοσφαίρου, ένα για μένα ο διευθυντής ποδοσφαίρου είναι. Ποιος δεν δουλεύει, ρε παιδιά, πάω μέσα, σαν να βάζω εκεί, κάτσε να τρως και 5 σφαλιάρες την ημέρα. Τι διευθυντής ποδοσφαίρου. Ναι. Θα είμαι εγώ τώρα προπονητής. Έχω υπογράψει συμβόλαιο, τι θα έρθει. Και να τον έχεις πάνω το κεφάλι. Γιατί δεν βάζεις τον Ραυτόπουλο. Δεν τον βάζω τον Ραυτόπουλο, διότι αυτή τη στιγμή είναι πρωταλλητής. Πυγμαχίας. Στην αυτή, στην πυγμαχία, είναι πρωταλλητής στην άρση Βαρών. Ναι. Γι' αυτό δεν τον βάζω τον Ραυτόπουλο. Δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Μπράβο. Λοιπόν. Έλα, Ραυτοπουλάρα μου. Πάμε Ολυμπιακό. Με τον Πανιόνιο έβαλε 3 γκολ σε 9 λεπτά. Εντάξει, τώρα... Ποιος? Ολυμπιακός. Α, ο Ολυμπιακός, ναι, με τον εντάξει. Ο Πανιόνιος τη τελευταίος είναι. Ναι. Αλλά ο Πανιόνιος, ο Ολυμπιακός δουλεύει. Mm-hmm. Πρώτα-πρώτα έχει δώσει μεγάλη μάχη. Το έχω πει επανειλημμένως και θα το λέω συνέχεια. Ο Μαρινάκης είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Πιέζει και θέλει να πάει καλά και στα δύο. Και στο πρωτάθλημα. Και να πάει και με την Arsenal να γίνει μάχη. Ναι. Το παλεύει ο άνθρωπος. Θυμάσαι τι μου έλεγε την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ότι σε 4-4-2, σε εύκολα μάτς στο Καραϊσκάκι, μπορεί να δούμε και Χασάν και Ελαραμπή. Και να, το είδαμε. Δεν κάνει. Τώρα, αυτό τώρα με το Φορτούνι και το Βαλμπουενά είναι λίγο... Δεν παίζει με έξτρεμ. Καταλάβες, δεν παίζει. Άρα δηλαδή ο Φορτούνης δεν κατά την άκρη να πλευροκοπήσει. Ναι. Παίζει μέσα, πάει στο δεκάρι. Ναι. Πάει και ο Βαμπούνα, αυτό γίνεται. Δύο δεκάρια. Αλλά είναι ανύπαρτες οι άλλες ομάδες. Ναι. Καταλάβες. Ναι. Και να του πεις του Βαμπούνα και του Φορτούνη, μπακ παίζεται. Ναι, παίζουν. Δεν θα πάρουν το παιχνίδι. Δεν θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος αντίπαλος. Για να είναι τους τόσο καλούς παίχτες να μπουν και να παίξουν και να κάνουν. Πες έτσι λίγο, το βλέπω. Πες μου λίγο εδώ για τον γκολ του Φορτούνη. Αυτό θα φανεί τώρα. Ναι. Μεγάλη.
την δασκαλία και περιμένω πώς το παιχνίδι της Άρσεναλ. Ναι. Θα τα έχω ευκαιρία να τα πούμε και στο web. Ναι. Εδώ βλέπουμε τον γκολ του Φορτούνη, ο οποίος από αριστερά έτσι, έκανε όλη την κίνηση. Πέρασε παράλληλα με το τέρμα πάει τώρα, ναι. Έναν, δύο, τρεις. Δεν πάει κανείς πάνω και σουτάρει στην απέναντι γωνία ένα πολύ ωραίο γκολ. Πέρα από την ποιότητα του Φορτούνη, νομίζω ότι φταίει και η άμυνα του Πανιωνίου που βλέπει έναν παίκτη να κινείται παράλληλα με το τέρμα. Όλα, αλλά φταίει και ο προπονητής. Ναι. Ο προπονητής, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, Γιάννη μου, ναι. να έχει πάρει και να τους μιλήσει. Για το Φορτούνη. Μου. Ναι. Δεν ξέρω τι... Έχουμε το... Πανιώνιο εντεκάδα. Όχι, εδώ τι να... Α, πίνακα. Ναι, πίνακα, εδώ. Πάμε πίνακα. Ναι. Όταν ένας παίκτης, παράδειγμα, θέλω να σου πω, περνάει από εδώ, ο Φορτούνης. Ναι. Πρώτα-πρώτα πρέπει να το αναλύσει και το παίχτη. Το πόδι, Ο Φορτούνης, θα του πεις, δεξί. Είναι δεξιοπόδαρος. Όταν έρθει δεξιά, αριστερά, δεν μπορεί να φύγει απ' έξω. Mm. Είναι κουλό το αριστερό, ακάνει σέντρα. Ναι. Άρα λοιπόν, τον βολεύει να φύγει μέσα. Εσύ, με τον τρόπο σου, κλείσου το πόδι από εδώ, παραμύθι, ναι. για να τον εστείλεις μέσα. Και να πέσει άλλος. Μέσα. Ναι. Είναι ωραία. Όταν εγώ είμαι εδώ ναι. και πάει μέσα, μπορώ να αντισπρώξω την μπάλα, να την καταστρέψω. Mm-hmm. Κοντά μετά θα πέσει άλλος και ούτω καθεξής. Αυτά δεν τα έχουν σκεφτεί, ούτε τα λένε στον παίκτη. Πάει ο Φορτούνης από εδώ και φεύγει εδώ. Αυτός, άνοιγμα μεγάλο. Ναι. Πάει εδώ. Έρχεται. Αυτός, άνοιγμα μεγάλο. Με αυτό... Πάει εδώ και το τραβάει. Ναι. Εδώ... Θα τα αναλύσει ο Φορτούνης αν έρθει εξ αριστερά. Από εδώ δεν φεύγει, είναι κουλό. Και να φύγει από εδώ και να κάνει σέντρα, δεν θα την πάει ακριβίας και ούτε θα του πιάσει. Ναι. Αρτζιμπούτσι και ουλάς. Αδύναμη, άρα ναι. λοιπόν εδώ, όταν είσαι έτσι, εδώ, έτσι, εδώ, έτσι έχει ο Φορτούνης, δείχτου ότι θα είσαι εδώ, mm-hmm. εδώ ότι δίθεν είσαι κουτός εσύ ναι. και ότι εντάξει. Δεν ξέρω που θα πας. Μην ναι. φύγει απ' έξω. Ο Φορτούνης εδώ θα πάει. Οπότε το μυαλό σου 400. Παραμύθι, κλείνεις ναι. το πόδι, μην φύγει εδώ. Εδώ σε σφαίρει εσένα. Έτσι να πας, την μπάλα στο δεξί πόδι το έχει. Mm-hmm. Και με προβολή μπορεί να την πάρεις. Εδώ θα έρθει άλλος. Αν τα πεις, ναι. να έρθουνε δύο. Έρχεται αυτός. Ναι, αλλά δεν ήταν κανένας βάθος. Ήταν όλοι στην ευθεία. Όχι, από εδώ έφυγε. Ναι, φεύγει αμυντική, από εδώ, ορίστε. Ναι, ναι. Εδώ δεν έχουν παίχτη αυτός. Ναι. Τον κλείσεις. Αυτός εδώ και να έχει παίχτη. Και αυτός εδώ και να έχει παίχτη. Και αυτός από εδώ θα πεις. Και αυτό ο χαφ. Και αυτοί οι δύο εδώ. Το εξοργιστικό. Ορίστε. Εδώ είναι δύο, τέσσερι, πέντε. Όποιος θέλει ας φύγει εδώ. Εδώ έχω τρίγωνο, εγώ ένα, δύο, τρεις. Έχω παίχτες. Να παίξει ένα εναντίον σου. Αλλά θα του πει στο δεξί πόδι, θα σουτάρει αυτό. Πέφτει εδώ. Εδώ τον έκλεισε, θα την δώσει πίσω. Αυτοί ανοίγουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ δεν έρχεται κανένα. Καθόταν εδώ, λέμε, υποτίθεται. Περνάει αυτόνα και του φεύγει από εδώ. Πάει και εδώ, τη κάνει και εδώ την μπάλα. Από εδώ είναι βολικό να το τραβήξει εδώ ή και εδώ. Λοιπόν. Είναι δεν έχει πει, φαίνεται Γιάννη, ναι. δεν έχει πει ο προπονητής πώς θα αντιμετωπίσει το Φορτούνη όταν έρχεται εδώ. Όταν πάει εδώ ο Βαλμπουένα, δεξί ποδάρι έχει, ναι. το αριστερό κουλό κι αυτός. Δεξί, ορίστε, εδώ πιάνεις. Έρχεται ο άλλος εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ. Ο ένας ο Χαφ θα έρθει εδώ, βοήθειά του, πάντα. Για αυτή τη δουλειά είσαι ο Χαφ. Και έχω και δύο εδώ. Για αυτή τη δουλειά είσαι ο τρίτος χαφ. Να κάνεις ένα, δύο, τρία. Ένα τρίγωνο. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Άλλο. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ωραία. Τρίγωνα. Δεν τους τα λέει κανένας. Το λέει ο Αλέπαν. Να σου πω και το πιο δεν απλό. Δεν το λέει. Θα μου το πεις. Εδώ λοιπόν, τι έχει ο Μπαλμπουανά. Δεξιοπόδαρος. Ναι. Πάει εδώ. Πού θα φύγεις. Αν την πετάξει εδώ μπροστά, να τρέξει, έπεσε. Δεν βλέπω τέτοια αμυντική διάταξη. Ναι. Αν μου δείξεις, θα σε παραδεχτώ. Μα τα γκολ φαίνονται από μόνα τους. Πες μου. Στην περίπτωση του Φορτούνη είναι εξοργιστικό, γιατί ο Φορτούνης έβαλε πολύ ωραίο γκολ, αλλά πέρασε τρεις παίκτες με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Μπράβος. Που πάει να πει ότι δεν πήγε ακόμα και να πάει λάθος ο πρώτος. Έτσι.
Δεν πήγε ο δεύτερος σωστά. Δεν πήγε ο δεύτερος. Μπράβο. Τους πέρασε με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά... Και το βρίσκει στο δεξί πόδι, ναι. Το οποίο ή εδώ σουτάρει, ναι. Ή εδώ είναι μάνα ο δεξιοπόδαρος από εδώ. Μα την κίνηση την έκανε μέχρι να βρει ευθεία το τέρμα. Βέβαια. Όπως είναι και ο αριστεροπόδαρος. Αντίστοιχα, από... ναι. Κατάλαβε. Ο Βαλμπουενά, βέβαια, αυτή τη φορά έπαιζε δεξιά με δεξί πόδι, αλλά δεν βγαίνει διαφορετικά. Κατέβηκε με δύο φορ ο Ολυμπιακός. Εκεί δεν υπήρχε man to man. Ούτε στον Ελαραμπή, ούτε στον Χασάν. Και έχουν κάνει γκολ μέσα στην καρδιά της άμυνας. Ούτε εκεί υπήρχε αμυντική διάταξη. Ναι. Αν μπορούμε με την πρώτη ευκαιρία έτσι, να δούμε και τα γκολ και τα λάθη δικά έτσι, που κάνει και η άμυνα του Πανιωνίου. Εδώ είναι η μία φάση. Το γκολ του Χασάν. Ο οποίος με ένα κοντρόλ κάνει και τρίπλα, έτσι. Ναι. Και σουτάρει κατευθείαν. Ούτε εκεί υπήρχε man to man. Σε ένα Χασάν και ένα Ελεραμπή που είναι μέσα στην καρδιά. Δεν είναι μέσα, μπράβο. Πιάνει τον προπονητή, ναι. Τον Παπαβασιλείο. Ναι. Τον Γκαλάς κάθεσε κάτω. Mm. Τι βαθμολογία είσαι, Παπαβασιλείου. Mm. Τι είναι, τελευταίος. Μπράβο. Και με ποιον παίζει. Με τον πρώτο. Τον πρώτο. Και παίζει ποδόσφαιρο σαν να παίζει με τον Αστέρα Εξαρχείων. Mm. Όπως είσαι. Φύγε για να μην σε πλακώσω εδώ μέσα με τις καρεκλίες σου πάσω και το κεφάλι. Ναι. Μην ξαναπατήσεις τον Πανιόνιο. Mm. Πήγαινε, θα τα βρούμε εκεί να τελειώνεις. Δεν κάνεις για προπονητής. Απόλυση. Δεν κάνεις για προπονητής. Παίζεις με τον Ολυμπιακό τώρα ο τελευταίος. Τρία με τον πρώτο. Σε 9 λεπτά. Έρχεται ο Πανατολικός ο τελευταίος. Ο Χάβος Βόλτες με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Και κάνει πάρτι ο Δόνης όλοι αυτοί. Λοιπόν, τι τους κρατάνε σαν προπονητάς. Και τι κάθεσαι ρε Χάβο να παίρνεις το μισθό τώρα. Τρεις πέφτουνε. Δύο. Όσοι. Δύο. Ένας πέφτει απευθείας και ο άλλος με μπαράζει. Λοιπόν, να δούμε λίγο και μια πιθανή εντεκάδα, αν και είναι αρκετά νωρίς. Θέλω να πω ότι δεν πάει ένας προπονητής να φέρει με καλό στήσιμο ζόρια σε ένα μεγάλο. Σε μια πιο μεγάλη ομάδα δεν πάει. Δεν πάει, όχι. Λοιπόν, και μετά τρέχεις και δεν φτάνεις. Μπράβο. Πάμε να δούμε πιθανή δεκάδα του Ολυμπιακού με την Arsenal. Εκεί όπου γυρίζει σε ένα 4-3-3 και Καμαρά και Μπουχαλάκη και Γκυγέρη με Σαχάφ. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή ακούγεται έντονα, Νίκο μου, ότι ο Φορτούνης μπορεί να είναι βασικός. Πού βασικός με τρία κεντρικά χαφ, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Γκέρμε και πώς. Τύπης, μπορεί να δεν επικίνδυνο να παίξει τύπης δεξιά ο ένας, τύπης αριστερά ο Βαλμπουενά και σύντερφο Ελαραμπή. Χασάν δεν παίζει. Χασάν δεν είναι δηλωμένος. Α, δεν παίζει. Δεν τον έχει δηλώσει. Δεν τον είχε, ναι, μπράβο. Ελαραμπή θα πάει μόνο. Κοίταξε να δεις, εδώ θα δούμε τώρα. Γιατί κάνει λάθη και ο Μάρτης. Ναι. Θα τον δούμε τώρα. Πώς θα στηθεί στην Arsenal. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι στήσιμο. Ναι. Ποντέν σε λείπει. Είναι στη Γουλς, λέω. Ναι, μωρέ, εντάξει. Παγιά ομάδα είναι, ρε Γιάννη. Τον Ποντέσο τον είδαμε τη Γουλς τώρα. Ναι. Τι να σου πω, ρε Γιάννη, ποια Γουλς τώρα. Ένας τόσος δάσος είναι το τραπέζι τώρα. Ναι. Σιγά τους παίχτες. Τους παίρνει Γουλς, θα κάνεις ομάδα, ρε Γουλς. Με όποιον να παίξει εδώ με τον Εργοτέλη να παίξει στην Πάτρα δεν κερδάει. Δεν κερδίζει. Η Γούρου με τον Πότε έσαι. Ναι. Τι το... Ρε παιδιά, ένα τόσο είναι. Ναι. Τον είδα εγώ τη Γούρου σε χτες με τη Λέστερ δεν έπαιζε. Ναι, το 0-0. Έλα, 0-0. Κάθε μέρα γέλαγε ο κόσμο. Μια πινέζα εκεί τη βάζουν μέχρι, να τον κατα... μέχρι να τον καταλάβουν. Ναι. Καλά έκανε ο Μαρινάκης. Άριστα και τον έδωσε. Α, άριστα. Πόσα, 25? Άρη, 25 εκατομμύρια. Τι 25 και με 15 άμα ήταν εγώ, αν τον έδινα. Για πινέζα ακριβή. Αλλά ο Μαρινάκης έκανε την πιο σωστή ενέργεια. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών του Ολυμπιακού. Αναπληρώνει τον Ολυμπιακό, θα του πάρει παίχτε καλούς. Αλλά ρε Μάρτινς, πες του, θέλω ένα, δύο, τρεις. Να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο παραπάνω. Εντάξει. Το Χασάν τώρα, να σου πω την αλήθεια, τον έφερε ή τρία γκολ έχει κάνει σε τρία μάτς. Εντάξει, ο Χασάν πρέπει να παίξει σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Κάνει. Αλλά λοιπόν, αυτοί και όλοι ας κάνουν γκολ. Ο άλλος που κάνει τα γκολ. Ο Ελαραμπή. Σε ποια ομάδα μπορεί να παίξει στην Αγγλία, σε καμία. Εγώ στο λέω. Ναι. Είναι αργός μόνο. Είναι γρήγορος τώρα. Τους αφήνουν εδώ και κάνουν. Πάρε μεταγραφή, ορίστε, πήγε ο Ποτές. Κάτσε να δεις
Από την πρώτη Κυριακή που δεν τον βάλουνε, κατάρρισε. Λοιπόν. Τον βάζουνε τώρα επειδή πληρώσανε. Ναι. Να δούμε, να δούμε. Και πού είναι, στη Γούλης τώρα. Στη Γούλης. Δεν είναι σε καμιά όχι. μεγάλη ομάδα. Η Γούλης είναι όμως μέσα στην 7, 8, εντάξει, είναι χαμηλά πολύ. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό, 3-1 τον Πανετολικό, με αρκετούς νέους. Έγινε πολύ κουβέντα για τον Βαγιανίδη, ένα παιδί 18 χρονών, το οποίο είναι δεξί μπακ, τον έβαλε δεξί εξτρέμ ο Δόνης. Θα δούμε λίγο και την εντεκάδα. Είπε και απόγευμα με τον Μπουζούλη και τον Γεωργιέν, ναι. Πάρα βγάλει καινούργια τώρα. Όχι, αυτός είναι στην ομάδα, είναι από την Ακαδημία, έτσι, 18 χρονών, είναι δεξί μπακ, τον έβαλε δεξί εξτρέμ, έκανε και γκολ, έκανε και ασίστ. Αυτή η ομάδα, άκου τον Αλέφαντο, ναι. Όπως τα λέω. Με 9 Έλληνες. Έτσι, δεν βλέπω ούτε σε 15 χρόνια πάρει πρωτάθλημα. Έτσι, ε. Ούτε σε 20. Αυτή η ομάδα θέλει ποιους θα κρατήσεις. Ναι. Ένας προπονητής και ένας πρόεδρος, ναι. Και να πάρεις παίχτες. Ξένους. Αυτή, μπράβο. Ξένους, Έλληνες, παιχταράδες, ό,τι κάνεις με Έλληνες, ποιους να πάρεις. Αυτή είναι μικρή. Λέω, μικρή τώρα. Λέω, ο Βαγιανίδης, ναι. Γράφει εφημερίδα. Και σκέσε Βαγιανίδης, ορίστε. Θα παίξει αυτός τώρα και θα πάρουν πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Και στην κάρτα, όχι, Νίκο. Θα πάρει πρωτάθλημα αυτός από τον Ολυμπιακό. Ούτε σε 30 χρόνια. Υπογραφή βάζω. Από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άμα κάνει κουταμάρες, δεν ξέρω. Εδώ βλέπουμε στην κάρτα. Ποιο ΠΑΟΚ, τι να πάρει τώρα. Δεν είναι. Οι πιτσιρικάδες Νίνης, Εμμανουηλίδης, Μαυρίας, Βαγιανίδης. Εδώ βλέπουμε τον ντεμπούτο, η πιο μικρή από αυτόν. Αλλά η αλήθεια είναι πως, ναι, σκόραρε στον ντεμπούτο του, είναι ρεκόρ. Αυτά είναι πιο πολλά για μας. 16 ετών ο Βαγιανίδης, 9 μηνών και 24 ημερών. Άκου τώρα τον Βαγιανίδη, θα ξανασυζητήσουμε. 18, ο Νίνης ήταν 16. Ε? Ο Νίνης ήταν 16. 16 να κούπεις την μπάλα ο Νίνης. Πού είναι τώρα? Πουθενά δεν έπαιξε. Πήγε στην Ευρώπη πουθενά. Νομίζω είναι... Και θυμάσαι εδώ που τα λέγαμε, ναι, τον Νίνη. Χαμός. Ρε δεν παίζει, είναι αργός, σας έλεγα. Πάει. Β' Ισραήλ. Πάνα, τι Β' Ισραήλ. Άμα πας στο Ισραήλ, πας για πόλεμο. Εθελοντήσεις. Εθελοντήσεις. Δεν πας για μπάλα, Κώστα μου. Πάει για πόλεμο στο Ισραήλ. Λοιπόν. Με τον Ασάντ και με τέτοια. Άκου στο Ισραήλ. Πού παίζεις μπάλα στο Ισραήλ. Σφάζονται κάθε μέρα. Τα τάγκς μία έξω, μία μέσα ή άλλη. Χαποέλ Ασκελών. Έλα, μπράβο. Είναι β' κατηγορία. Ε? Είναι β' κατηγορία. Τι β' Στα μετώπιστα. Στο Θεό ρωτάω, ναι. Πού είναι αυτός ο παίκτης, ναι. Μου λέει, άστα, μην τα ρωτάς. Εκεί ποιος άλλος είχε παίξει, ο Κλάους δεν είχε παίξει εκεί. Ο Κλάους για μπάλα είναι. Ο Κλάους κοιτάει, έτσι, να κοίτα, κοίτα. Μπράβο. Ο Κλάους μπορεί να γίνει σεισμός 7, Ρίτσερ. Ναι. Ο τελευταίος που θα κατέβαινε την πολυκατοικία σε 7. Ναι. Ο Κλάους και ο Βρίζας. Ναι. Καμπάρι δεν παίρνουνε. Κατάλαβα. Και πόσα χρόνια θα γίνει αυτή την αναισθησία του. Σαν 120. Τον Κλάους έλεγα, άμα αρχίσει τα 100, ναι. Θα τερματίσει σε 2 χρόνια. Έτσι έλεγα εδώ. Ναι, ναι, χρόνια. Χρόνια το έλεγες. Λοιπόν, και ξεχάστηκε που είναι. Πάμε ΠΑΟΚ. Έκανε διπλό. ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, τα βρήκε ζώνικα, ναι. με την ΚΑΠΑ 20 της Λάρισας. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί έχει δυο χαφ αργούς. Αυτός που έβαλε τον γκολ, έβαλε καλό αριστερό πόδι, σαν τον Μπακασέτα. Τίποτα άλλο δεν έχει. Τίποτα άλλο δεν έχει. Έχει ένα τούβλο, ένα βρωμόποδο αριστερό, θα μαρκάρει αργά, μπάλα να κρατήσει, να τη μοιράσει δεν υπάρχει, κεφάλι δεν έχει. Ένα γερό παιδί είναι, έβαλε και το Μαουρίτσιο δίπλα, το οποίο είπανε, έλειπε ο καλός χαβονίσεις. Ναι, λοιπόν, αλλά ο Αγκούστο έβαλε γκολάρα, φίλε. Γκολάρα από τις λίγες. Εγώ σου λέω τώρα, το δείξω στο βίντεο, ναι. τι κάνει 90 λεπτά, ένας χερόες. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξεις από τον Αγκούστο. Η Λάρισα φωνάζει για ένα διπλό χέρι. Η Λάρισα καλά κάνει και φωνάζει, μπέναλτι είναι, ρετόβαγε και φωνάζει το Ολυμπιακός και τέτοια. Ας τα βρούμε, ο ένας έχει τους νεοδημοκράτες, ο άλλος έχει τους διαιτητές. Αυτό ξέρω εγώ. Ο ένας είναι δυνατός στα γραφεία και ο άλλος είναι δυνατός στο στραγάλι. Αυτό καταγράφω εγώ, που είμαι στη μέση της βάρκας. Μάλιστα. Έχω έναν κοντό από εκεί και έναν χοντρό από εκεί.
Και εγώ φαλακρό κάθομαι στη μέση της βάλκας. Λέω ρε παιδιά, είχετε θέματα εσείς οι δύο, τέλος πάντων βρείτε τα. Αυτό δύσκολο στο γκολ. Παίρνει την μπάλα με την πλάτη και διδυφά. Ωραίος, έξω από την περιοχή. Δεν είναι στο γκολ εύκολος. Ο άλλος ο Μπουτσούνας, ο Συμπέτσι που μπήκε στο 75, τον κράτησε για τον Ολυμπιακό. Τον κράτησε για να το βάλει βασικό με τον Ολυμπιακό. Τώρα ενώ, από, την, από την εντεκάδα... Κώστα, ναι. Ναι. Από την εντεκάδα που έπαιξε χθες. Ναι. Ποιοι πιστεύεις θα είναι την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό? Κοίτα, το Βιερίνια δεξί μπακ δεν μπορεί να τον βάλει. Να δούμε και σε φούρτ στην δικά. Αν δείτε μια σέντρα εκεί, χαμηλώνει. Λοιπόν, ο Μάτος θα παίξει, ο Ίγνας, ο Νοβαρέλο, ο Γιαννούλης και ο Γίβκοβιτς. Αυτοί οι πέντε θα ξεκινήσουν. Ναι. Θα μπει ο Μίσιτς, ναι, στη θέση του Μαουρίσιο. Ναι. Και θα παίξει ο Αγκούστο. Ο Πέλκας θα παίξει. Ο Σιντέλσκι θα παίξει που μπήκε αλλαγή. Ο Λιμιός. Ο Λιμιός και ο Βιερίνια. Ο Λιμιός. Θα παίξει δηλαδή ο Βιερίνια αριστερό εξτρέμ πάλι. Ναι, και δεξιά ο Λιμιός. Ο Λιμιός όμως, σαν αριστερός εξτρέμ, δεν είναι τριπλαδός, αλλά τι κάνει με το ανάποδο πόδι, βλέπεις μπαίνει πιο καλά μέσα. Και κάνει και τον γκολ που γίνει σέντρα από δεξιά με τέσσερις παίκτες μέσα στην περιοχή, ήρθε το κάτι, σε πιο εύκολα έρχεται στον γκολ. Και μάλιστα αυτό το πήγε ο Νικός. Σε ένα βίντεο πριν 1,5 χρόνο που δείξαμε την ΚΑΠΑ 19 της Εθνικής, πώς λέγεται εκεί πέρα, οι πιτσιρικάδες, ναι, που παίζανε, και έχει κάνει 2-3 τέτοια γκολ ο Λιμιός από αριστερά. Από δεξιά δεν κάνει σχεδόν ποτέ από δεξιά. Και να έχει και ένα άλλο καλό. Ο Γιαννούλης, καλός χρυσός, στα μαρκαρίσματα, όταν έρχεται την μπάλα να μαρκάρει, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα σπουδαίος μπακ. Τρίχες είναι. Το λέτε λίγο γύρω πίσω εσύ να μαρκάρεις, αντί να δύο πίθες που είναι φακλάνα. Πάντως ο Γιώργος Ολίγκρης σου βάζει στοίχημα ότι θα είναι ο Μπίσεσβαρ βασικός στην Κυριακή. Άμα τον ξεκούρασε και... Ότι θα είναι βασικός στην Κυριακή, μου λέει. Το βάζεις στο στοίχημα. Βάζω το επόμενο που θα πάμε στο φίλο με τα... Πώς λέγεται το εστιατόριο εκεί που πάμε. Α, ναι, ναι, στο Αλαντίν, ναι. Το Αλαντίν θα πληρώσω εγώ αυτή την κουβέντα. Το Αλαντίν και τρώει πολύ. Τι λες, Νικό? Λιμιός. Ναι. Ναι. Αλγκόμπ. Ακπόμπ. Ναι. Λάμπρου και Πέλκας. Ναι. Δεν παίζουν στα σπραχώματα Πυρίως με τίποτε. Στα σπραχώματα. Και πώς είστε, είναι αυτοί. Ναι. Άμα πάει ο Μάρτιν και χάσει από αυτούς. Ναι. Έλα να δεις, θα πάει την Δευτέρα. Ω, αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Να χάσει από αυτούς. Αυτό θέλει. Εδώ κοίτα. Κάτι πιο κοντά τη σύνθεση. Κάτι πιο μπροστά. Αρέστε. Μάτος, Γκάνσον. Ναι. Βαρέλα, ναι, μόνο Βαρέλα είναι καλός παίκτης, αλλά μεγάλος. Γιαννούλης. Του λες φύγε και μπαίνεις στην Ομόνια στον ηλεκτρικό, ναι, και πάει στην ευθεία. Ναι. Δεν πάει από μοναστηράκια, από τέτοια. Στην ευθεία, όλο να πάει ευθεία. Τρίχνει στο αριστερό πόδι. Μηδέν. Του κλείνεις εκεί το πόδι, νεκρός. Μέσα να μπει, τρίχνεις. Εντάξει. Να μην λέμε και πολλά, του 7, 6-7. Ναι. Χαφ. Ο Μάτος ήταν καλό. Αυτό μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Τα σέντρε μπακ, Γκάσον. Ναι. Μόνο Βαρέλα έδειχνε, μεγάλωσε και αυτός προβλήματα. Λείπει ο Κρέσπο, ε. Ο. Λείπει ο Κρέσπο που είναι τραυματίας. Ναι, ναι, πολύ γρήγορο. Βαρέλα, Κρέσπο ήταν Μαουρίσιο, ναι. Αγκούστο. Ναι. Αγνώστων στοιχείων παίχτες. Αγνώστων στοιχείων. Αγνοούνται. Και δε η επίθεση, την οποία τη θεωρώ την εκπληκτικότερη επίθεση, ναι, που είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ, ναι, Λιμιός, Αγμόκ, Πέλκας, Λάμπρου, ούτε στον Αστέρα Εξαρχείων δεν παίζουν αυτοί. Αυτή, ναι, η τετράδα η τρομερή, ναι, ούτε στον Αστέρα Εξαρχείων. Εντάξει, με Σαράφη, Κούρδα και λοιπά, τώρα, ο Λάμπρου έξω αριστερά, ποιος Λάμπρου. Ο Λάμπρου. Έξω δεξιά. Πρέπει να τον συλλάβουν, ναι, αυτοί που τον εβάζουν, εξτρέμ, ναι, ναι, τον συλλάβουν. Θα πας. Αυτό φορώ. Άμα ξαναπαίξει 15 χρόνια φυλακή. Τον Πέλκα. Ναι. Παγωτήκαμε. Ο Πελκάκος. Πουλά τον εκεί στην Τουρκία να τελειώνει. Όσοι πάνε στην Τουρκία την έχουν διαλύσει στην Τουρκία. Ο Αγκμπό. Ναι. Αρχίζει τώρα για να ανεβεί στην Πάρνη, θα θέλει 2 χρόνια. 2 χρόνια. Και ο Λιμιός το βιολί. Η, ναι, χωρίστρα να μην τη χαλάσουνε. Κουρεμένος, ναι, βάζει και ζελέ για να αυτόν. Μπριγιαντίνη.
Μην τον ακούμε. Κάτω δεν πέφτει, δεν λερώνεται. Το σοβρακάκι, άμα τον δεις, μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Όλα σε ένα πλυντήριο μπαίνουν τώρα. Δεν τελειώνει, διότι άμα κάνεις κούρσες στις χώρες, σε πετάνε. Δεν λερώνονται τα σοβρακά τους αυτοί. Αυτοί με τίποτα. Χάσουν αυτοί από τον Ολυμπιακό. Η χαρά της καθαρίστριας. Πες μου, τι πες Κωστά. Ο Λιμιός είναι εντάξει, τρεχαλαντήρι καλό. Ναι. Έλα μωρέ, τον έχω βαρεθεί. Χωρίς στράτε χαλάει με τίποτα. Είπα, από δεξιά να μπω να σεντράρω. Χωρίστρα. Τώρα λες το Ραπτόπουλο για χωρίστρα. Το λέω εγώ τώρα. Θα τους δεις. Θα τους δεις. Μόλις θα παίξω με τον Ολυμπιακό. Θα τους δεις. Θα δεις. Λοιπόν, να πάμε γύρω. Δεν είναι ο Πάοκ ο παλιός. Κούδα Σαράφης. Έλα, Κούλια Σαράφης. Χαμός. Ποστολίδης. Ποστολίδης. Φουντουκίδης, Γκουερίνο, Κερμανίδης. Καμιά σχέση. Παίχτες αυτοί. Ούτε καν θα έλεγα με την περσινή ομάδα που πήρε το ντάμπλ. Δηλαδή ο περσινός ΠΑΟΚ μου φαίνεται καλύτερος από το φετινό. Περσινό. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, άρα Γιώργο, ας πάμε τώρα σε βίντεο ΠΑΟΚ για να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις να πάμε και λίγο στα διεθνή. Ναι, θα το βρεις. Εντάξει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είπαμε ένα 2 τη Λάρισα. Μας είπε ο Ραπτόπουλος ότι δεν θα παίξει ο Μπίσεσβαρ την Κυριακή. Λίγο πολύ μας την ανέφερε την εντεκάδα. Θα δούμε λοιπόν εάν θα είναι έτσι τα πράγματα ή όχι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Νικό. Ζιβκοβιτς ή Πασχαλάκης, ή νομίζεις δεν κάνει διαφορά? Ποιος? Πασχαλάκης, τέρμα ή Ζιβκοβιτς? Ή νομίζεις δεν κάνει διαφορά, είναι το ίδιο? Εντάξει. Πάνω κάτω. Μεγάλες δεν κάνουν. Α, γιατί το Ζιβκοβιτς, το Ζιβκοβιτς τον είδα καλό. Και ο Πασχαλάκης θα δίνει τώρα, πάρει τη θέση, εξοριστεί τώρα. Ναι. Βγήκε ο άλλος. Επειδή είναι, έχει φάει πάγκο, ε. Μπράβο. Ο Ραπτόπουλος είναι δαγκωτό Πασχαλάκης όμως, έτσι Κώστα. Ναι. Κάνει καλύτερες εξόδους. Ναι. Το Παλικαράς. Εξόδους που άλλος... δεν εννοείς το βράδυ. Εξόδου... δεν εννοείς βραδινή έξοδο. Μπράβο. Όχι. Α. Ο Πασχαλάκης είναι εκρηκτικός παρά το ύψος του. Εκρηκτικός πολύ. Δηλαδή, πιο κοντή τερματοφύλακες έχουν αυτά τα ρεφλέξ. Έχει ένα θέμα με την μπάλα στα πόδια, έχει στο δεύτερο δοκάρι ένα θεματάκι με την έξοδο, αλλά δίνει βασμούς. Ο άλλος, ό,τι πάει μέσα το γράφει να πει. Η έξοδο, όταν έρχεται στην περιοχή το δοκάρι το δικό σου, τη μικρή περιοχή βγαίνει. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τον Σαργκάνη, θυμάμαι τον Γελεσίδη, θυμάμαι τερματοφύλακες, εκεί στο δοκάρι το δικό του. Θα βγει ένα παιδάκι μου. Και εγώ τον Γελεσίδη τον θυμάμαι μικρός, σαν γαϊδούρι να πούμε, όταν έβγαινε ούτε πλησίαζε. Με έλεγε ο Νικολούδης ο Τάκης, άμα πήγαινε αυτό το κεφάλαιο λέει να βγει, δεν πηδούσαμε γιατί άμα σε έπαιρνε λέει και παραμάζω. Παραμάζω. Ο Σύμκοβι, καθισμένος εκεί, θα πηδήξει ξέρω εγώ ο Μπάκο, ο Γιαννούδης. Ρε βγες έξω. Ρίξε μια γρόνη. Πασχαλάκης είναι τρελός. Πάει το να τα κάνει και εντυπωσιακά μερικές φορές τα μπλοζόν και ναι, χάνει την μπάλα. Ναι, εκεί είναι λίγο πιγουράκι, είναι λίγο μοξάκι εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, να προσφέρουμε και λίγο θέαμα. Πάμε να δούμε το βίντεο, το έχουμε τώρα. Ναι. Για πάμε. Χωρίς να υδρώσει ιδιαίτερα, ο ΠΑΟΚ πέρασε με 2-1 από την έδρα της Λάρισα στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League. Ο δικεφάλος του Βορρά ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς με το Λιμνιό και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με το υπέροχο γκολ του Αουγκούστο να πάρει προβάδισμα νίκης, η οποία ήρθε τελικά έστω και με δύσκολο τρόπο. Οι Βυσσινοί δεν μπόρεσαν για 8η σερία αγωνιστική να πάρουν το τρίποντο. Από εκεί και πέρα, η πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Super League πιθανότατα θα κριθεί την ερχόμενη Κυριακή. Στο μυαλό όλων στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που κρίνει πολλά παραπάνω από ένα τρίποντο, ενώ σαφώς αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα εν ώψη της διαδικασίας των play-off στο φινάλε της σεζόν. Εκείνο που ήδη έχει ζητήσει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ από τους φιλάθλους της είναι να μην συμβεί το παραμικρό εντός και εκτός γηπέδου, να είναι υποδειγματική η συμπεριφορά όλων και να βοηθήσουν την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα να φτάσει στο πολυπόθητο αποτέλεσμα. Ο Πορτογάλος φαίνεται πως καταλήγει σε μια συνταγή παρόμοια με αυτή του αγώνα κυπέλου με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και έφτασε άνετα σε μια νίκη με 2-0. Ο Γιώργος Αβίδης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας γράφοντας τα εξής. Την Κυριακή το μυαλό στο κεφάλι και τα μάτια ανοιχτά. Θέλουν τιμωρία της έδρα μας και θα το επιδιώξουν αυτό.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε κολαγόνο. Φοβερά, κάνω καλό στον οργανισμό, αντοχή, ταχύτητα, κοιλιακά, ό,τι θέλεις κάνεις, τζόκινγκ, βάδιν, τα πάντα. Και με δύο τέτοια παίρνεις και το ριλίφ, φοβερή αληφή, όλο το σώμα σου δίνει ευεξία, δύναμη, σε ξεκουράζει, εκπληκτική. Και το τσάμπιον, τρομερά. Προσέχτε, αυτά που σας λέω είναι φοβερά, να εκμεταλλευτείτε. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε, γιατρούς. Γιατρούς είναι φοβερός Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος για τη μέση. Πλατεία Μαβίλης, θα δείτε την ταμπέλα του απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο. Τρομερός, ασύλληπτος. Και να προσέξετε να πηγαίνετε, γιατί είναι εκπληκτικός η μέση με εγχείρηση. Μπορεί κουφιάνει ώρα να σου κάνει ζημιά και να σε αφήσει να μην μπορεί να περπατήσεις. Τρομερός Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος, πλατεία Μαβίλης, απέναντι από το Λαϊκό. Σας το τονίζω. Πάμε, καρδιολόγος Χλωροκώστας, φοβερός στον ίμιτς. Στους τρεις καλύτερους στην Ευρώπη καρδιολόγους. Εγώ σας το λέω. Όσοι έχουν πάει κατενθουσιασμένοι. Μου λένε μπράβο κύριε Αλέφαντε, συγχαρητήρια. Ουρολόγος, τρομερός, General Yasso. Ο Μαρτίνης Σπύρος, απίθανος. Πρέπει να κάνεις τέτοια check-up, καρδιά, προστάτη, όλα. Πρέπει να τα κάνεις στη μέση. Μετά, ορθοπαιδικός, Χιούνας Παναγιώτης, ναι. Τρομερός, καλός και φοβερός σαν άνθρωπος. Είναι μεγάλη δουλειά. Μετά, πάμε στα αυτοκίνητα. Δεν ξεχάσαμε, ξεχάσαμε τη Λάμπρου. Λάμπρου, μικροβιολόγος, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι καταπληκτική. Γυναίκα και επιστήμονος ασύλληπτη, δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Σου βάλεις και τη βελόνα στο χέρι, να σου πάρει το αίμα. Mm. Και πάμε κόμβο κταίο. Για αυτοκίνητα. Είναι στο Μαρούσι, στο δαχτυλίδι δεξιά, απάνω. Εκπληκτική εξυπηρέτηση, τρομερά μηχανήματα, φοβερός και τρομερός σαν άνθρωπος, ο Κυραντώνης, ο διευθυντής, τα πάντα, όλο το κουμάντο. Και ταχύτατη εξυπηρέτηση με τρομερά μηχανήματα. Κόμβος χταίο στο Μαρούσι. Και έχουμε μετά... Όπο. Όπο, τρομερή. Γιάννης Κοτρότσος, εκπληκτικός. Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα και στα Σκόπια έχει φτάσει. Επικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες, επικαλαμίδες, θερμενόμενες ζώνες, εντρέφει στην Κατερίνη. Καταπληκτικός και σαν άνθρωπος. Είναι τρομεροί όλοι αυτοί. Γιάννης Κοτρότσος. Λοιπόν, από ό,τι και... Άλλο δεν έχουμε. Όχι, και είναι πάρα πολλοί και οι φίλοι που μας βλέπετε και μέσω του διαδικτύου, στο Facebook. Μεταξύ άλλων, πρόλαβα να διαβάσω το Λευτέρη το Βελέτζα, να του δώσουμε τα χαιρετίσματά μας, ψυχή του Απόλλωνα Σμύρνης, έτσι. Μπράβο. Όχι πολλά χρόνια πίσω. Μπράβο. Κώστας Ταράσης, μεγάλο δεξιμπάκ Παναθηναϊκό. Ταράσης, ο Σύφουνας. Και είναι ακόμα και στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Και ο άλλος, ο... Βελέτζας, ο Λευτέρης. Ο... Βελέτζας, Λευτέρης, Βελέτζας. Αρχηγός. Ένας τριπλέρο Βελέτζας στον Απόλλωνα. Σύμφωνα στην εποχή, το πώς τριπλάζεται και μπαίνει μέσα, απίθανος ο Βελέτζας. Επίσης, μ' αρέσαν αυτοί. Ο Κώστας Πανταζής ρωτάει, λέει ότι ο Νίκος δικαιώθηκε που λέει ότι στην ομάδα πρώτα απ' όλα είναι ο προπονητής. Μόλις ήρθε ένας προπονητής της προκοπής για τον Καρέρα, οι ίδιοι παίκτες τρώνε σίδερα. 21 γκολ σε 17 μάτς πριν. Ενώ με τον Καρέρα έχει δεχτεί 4 γκολ σε 14 μάτς με τους ίδιους παίκτες. Τρομερό. Τρομερός Καρέρα. 4 γκολ σε 14 μάτς. Πριν είχε 21 γκολ σε 17 μάτς. Άκου. Είδες τη επιτυχία. Αυτά βλέπει που μας βλέπει τώρα και ο Γιώργος Βαβουρανάκης που είναι εξής και χαίρεται. Παίζει μετά. Παίζει μετά. Παίζει ο Ολυμπιακός Πανιούνιος. Έτσι είναι. Ναι. Ολυμπιακός Πανιούνιος. Έχει προπονητή τον Παπαβασιλείο από Πανιούνιος. Γυαλί, τόνα, τάλλο, ιστορίες. Είναι δυνατόν να παίζεις 4-3-3 και 4-4-2 με 4-5 πίσω πέσει τον Ολυμπιακό. Ναι, το είπαμε αυτό, ναι. Στα 7 λεπτά 4-0. Ναι, στα 9 λεπτά. Δηλαδή μιλάμε τώρα, είναι τρομερό. Αυτό πρέπει να τον εγκαλά, να το πεις πάρτα δρόμο. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε λίγο Arsenal, γιατί έρχεται την Πέμπτη. Καλό. Έκανε 4-0 με τη Newcastle, 0-0 ημίχρονο
Έβαλε τα γκολ τα 2 στο 90 και στο 90 κάτι, δηλαδή το 4-0 μην ξεγελά, ήταν 2-0 μέχρι το 90. Κατέβασε Νταβίτ Λουίς Μουστάφη, έχει φάει πάγκο ο Σωκράτης. Μπεγερίν από τη μία, Σάκα από την άλλη, Τσάκα Θεμπάγιος, Εζίλ, Δεκάρη, Πέπε από τη μία, ο Μπαμεγιάνκ, τον Ενκέντια, τον Πιτσιρικά, Σέντερφορ και μετά πέρασε εκεί τον Λακαζέτ. Από αυτούς που βλέπουμε, πιστεύω θα είναι ο Λένο. Μήπως δούμε το ίδιο κεντρικό δίδυμο, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Σωκράτης. Κράτησε εκ μερικούς παίχτες ή όχι. Κράτησε. Δεν παίζει ο Παπασταθόπουλος. Παίζει, δεν τον βάζει. Α, δεν τον βάζει. Ναι. Την καλύτερη δουλειά κάνει. Την καλύτερη δουλειά, γλιτώσανε, ναι. Το καταλάβανε. Ναι. Τον Παπασταθόπουλο ασχολείσαι το άλλο. Παίζει ο Νταβίτ Λουίς. Επιτρέπεται, μπράβο. Νταβίτ Λουίς, χίλιες φορές. Με έναν άλλον δεν. Τώρα, μπροστά για να χωρέσει και ο Μπαμεγιάνγκ και Λακαζέτ, θεωρώ ότι γίνεται ένα λάθος γιατί βάζει εξτρέμ τον Μπαμεγιάνγκ που είναι center for. Ναι, βέβαια. Εξτρέμ δεν τη βγάζει. Εντάξει. Και ο Λακαζέτ δεν έχει κάνει τις εμφανίσεις που περιμέναμε. Ναι, ούτε έκρηξη. Πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Έτσι τον βλέπω. Ο Εζίλ έκανε γκολ το πρώτο του για φέτος. Περπάτημα. Τέλος πάντων, από τώρα. Είπα το Αβραμίδη να το ποτίσει καλά το χορτάρι στο Καρεσκάκι για να περπατάει καλά ο Εζίλ. Εδώ. Του Σάκα ήταν ωραία η κίνηση. Ένα παιδί το οποίο είναι εξτρέμ, παίζει αριστερό μπακ τώρα για να καλύψει τρίπλα θα δούμε καλά παιχνίδια. Ναι. Δύο παιχνίδια φοβερά θα δούμε. Νομίζω και μέσα και έξω και θα είναι καλά τα μάτς. Και πρέπει να προσέξει και ο Ολυμπιακός να το παλέψει. Αξίζει τον κόπο. Μαρινάκης έχει δώσει και την ψυχή του. Όχι, είναι και ευκαιρία. Θέλει, παρουσιάστηκε και μέσα είναι και του είπε: Επίσκεψη Βαγγέλη Μαρινάκη στα αποδυτήρια. Ναι. Μετά την νίκη του Πανιωνίου. Ναι. Με έτοιμα δύο θηριάβων στα δύο σπουδαία μάτς που ακολουθούν. Έχει Arsenal PAOK, καπάκια. Arsenal PAOK. Τα δύο σπουδαία μάτς. Εγώ τον πιστεύω. Μαρινάκης είναι ασύλληπτος. Είναι τρομερός, είναι και ο Θεός μαζί του. Κάνει πολύ καλά στην κοινωνία, εκκλησίες, ανθρώπους, φτωχούς, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα και Αγγλία. Νίκο, Arsenal, PAOK, αυτά Arsenal, τα έχει κάνει η οικογένεια Καρατζαφέρη πολλά χρόνια μπροστά και τώρα καλά. Είναι ο δεύτερος που τα κάνει. Μαρινάκης ο γίγαντας. Arsenal, PAOK, Arsenal, τρία μάτς στη σερή. Arsenal, PAOK, Arsenal. Ναι. Arsenal μέσα, PAOK, Τούμπα. Ναι. Και Arsenal πάλι έξω Ολυμπιακός. Εντάξει, με πόσους βαθμούς σας ευχαριστημένος. Δηλαδή πιστεύεις... Τώρα κοίταξε να δεις την Arsenal, ας αντιδούμε εδώ πώς θα πάει. Άμα πάρει και χ για μένα θα είναι πολύ επιτυχία, άμα κερδίσει τρομερά. Τρομερό. Και τον PAOK έξω, μπορεί αν θα τα πούμε και την Παρασκευή. Εκεί ποντάρω πολύ να μου δείξει σε αυτά τα παιχνίδια ο Μάρτινς. Ναι. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να χάσει με τίποτε. Γιατί πέρσι δεν έδειξε τίποτα. 3-1 ήταν εκεί. Λοιπόν, θα κλείσουμε παιδιά κάπου εδώ και θα ανοίξουμε το ραντεβού μας με δοκάρι και μέσα την Παρασκευή. Να είστε καλά.